Οι φίλες της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανοίγουν το Σάββατο, εγκαινιάζοντας το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας. Εκτός από το διαχρονικά πολιτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η φετινή διοργάνωση με συμμετοχές ρεκόρ και τιμόμενη χώρα της ΗΠΑ, αναμένεται άκρως εντυπωσιακή. Η φετινή έκθεση, σύμφωνα με τους υπεύθυνους της διοργάνωσης, θα είναι η μεγαλύτερη της τελευταίας 20ετίας. Οι εκφέτες ξεπερνούν τους 1.500 από 1.398 που ήταν πέρσι, ενώ έχουν καλυφθεί όλοι οι εκθεσιακοί χώροι. Οι επισκέπτες αναμένεται να αγγίξουν τους 300.000. Σημαντικό ρόλο παίζει η συμμετοχή των ΗΠΑ, που είναι και η τιμόμενη χώρα της φετινής έκθεσης. Στο αμερικάνικο περίπτερο επιφάνειας 6.000 τετραγωνικών μέτρων συμμετέχουν 60 επιχειρήσεις. Εκτός όμως από τις ΗΠΑ, οι επίσημες κρατικές συμμετοχές φτάνουν τις 20. Σημαντική θα είναι η συμμετοχή της Κίνας με 30 επιχειρήσεις, ενώ με 35 επιχειρήσεις συμμετέχει η Ινδία. Πέρα από τις διεθνείς συμμετοχές, το παρόν στη ΒΕΦ δίνει και 48 επιμελητήρια με περισσότερες από 360 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα. Με τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών να δίνουν το παρόν στο αμερικανικό περίπτερο, αλλά και την παρουσία εκατοντάδων startups, η καινοτομία και η τεχνολογία βρίσκονται στο επίκεντρο της φετινής έκθεσης. Τεχνολογία και καινοτομία Made in USA θα παρακολουθήσουμε στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία η ΗΠΑ είναι η τιμόμενη χώρα. Στη φετινή ΔΕΘ θα δώσουν το παρόν επιχειρηματικοί κολοσσοί που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά, όπως η Microsoft, η Google και η Cisco, ενώ περίπου 100 startups θα παραστούν στο θεματικό πάρκο Ψηφιακή Ελλάδα που οργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Η αμερικανική συμμετοχή σίγουρα θα δώσει έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και την καινοτομία και οι Έλληνες startupers θα έχουν την ευκαιρία για σημαντικές επαφές και networking. Στόχος, όπως συνομολογούν φορείς και συμμετέχοντες, είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η διαμόρφωση της οικονομίας της γνώσης και φυσικά η τοποθέτηση της Ελλάδας στο κέντρο των εξελίξεων της περιοχής, ώστε να δημιουργηθεί μια αναπτυξιακή ευκαιρία για την επόμενη των μνημονίων ημέρα. Η ενέργεια είναι ένας ακόμη βασικός πυλώνας της φετινής έκθεσης, δεδομένου πως η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ενέργεια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στη φετινή διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η πρωτεύουσα θα αποτελέσει το σταυροδρόμι, όπου θα συναντηθούν φορείς, εκπρόσωποι εθνικών κυβερνήσεων, πολυεθνικοί όμιλοι και παράγοντες της αγοράς για να αναδείξουν τις προοπτικές ανάπτυξης που υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ενέργειας, όπως είναι οι υδρογονάνθρακες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα και φυσικά το φυσικό αέριο. Η αρχή θα γίνει από τις 7 Σεπτεμβρίου με τη διοργάνωση του Southeast Europe Energy Forum στο ξενοδοχείο ΜΕΤ στη Θεσσαλονίκη, όπου παράγοντες παγκόσμιας αγοράς και πρόσωποι κυβερνήσεων θα καταθέσουν τις απόψεις τους. Από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με την διοργάνωση να προσδοκά να γράψει άλλο ένα λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία της. Περιμένουμε να δούμε.